Σήμερα 31 Γενάρη, εν ώψη πανοικοδομικής πανελλαδικής απεργίας στη Θεσσαλονίκη, μετά από περιοδίες τόσο καιρό, γενικές συνελεύσεις, ζυμώσεις με τους εργαζόμενους, τα μεγάλα εργοτάξια του κέντρου και της Θεσσαλονίκης για Βαλκανικό μετρό έχουν νεκρώσει το flyover κάτω από δυναμική παρέμβαση του συνδικάτου, παρόλα τα εμπόδια που έβαζε η εργοδοσία. Παρόλα αυτά, οι εργαζόμενοι δεν μάσησαν, να το πούμε έτσι λαϊκά. Απήργησαν, στο flyover δεν κουνιέται φύλλο αυτή τη στιγμή, όπως και στα μεγάλα εργοτάξια του κέντρου, όπως είπαμε. Και να τονίσουμε εδώ, στο flyover προχθές έγινε ένα ατύχημα, όπου στην ουσία τι δείχνει, ότι επιβεβαιώνει δυστυχώς το πλαίσιο πάλης που έχουμε βάλει, γιατί 69χρονος έσπασε το χέρι του, που σημαίνει εμείς στο πλαίσιο πάλης βάζουμε μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, σύνταξη στα 60 και ακόμα κατώτερα, που επιβεβαιώνει ότι αυτό που λέγαμε, ότι με τον καινούργιο νόμο Γεωργιάδη, όπου οι συνταξιούχοι θα μπορούν να δουλεύουν, έχουμε πει ότι θα αυξηθούν τα εργατικά ατυχήματα. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν πάμε βήμα πίσω από τα αιτήματά μας. Θεωρούμε ότι ο αγώνας μας θα δικαιωθεί με τον αγώνα. Οι αγώνες μας έχουν αποτελέσματα. Έχουμε παραδείγματα με την υπογραφή κλαδικής σύμβασης και με τον αγώνα μας για την καινούργια υπογραφή κλαδικής σύμβασης, που θέλουμε να είναι με αυξήσεις, γιατί ο μισθός δεν μας φτάνει. Επίσης, να πούμε εδώ για τα υπεραγνώσεων αίτημα, για το αίτημά μας. Πολλοίς κόσμος θα ανακουφιστεί αν δικαιωθούμε σε αυτό το αίτημα. Γιατί πολλοί μετανάστες εργάτες, όπου δεν έχουν να συμπληρώσουν αίτημα, θα βγουν στη σύνταξη στην ώρα τους και με τα αίτημα που πρέπει. Εμείς λέμε στους συναδέλφους, δυναμώστε το συνδικάτο, να είναι τα αυτιά και τα μάτια μας στο συνδικάτο, για να βάζουμε εμπόδια στην εργοδοσία και να καλυτερεύει η ζωή μας. Επίσης, καλούμε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου, έχει πάρει απόφαση στο συνδικάτο μας και η Ομοσπονδία μας για πανελλαδική απεργία στις 28 Δευτέρου του 2024.